Τρομερό, κύριε σκηνοθέτα, μας έμαθα. Με αυτή την πόζα δεν έχω βγει ποτέ. Σαν τον Ναπολέον, τον Μέγα Ναπολέον, ε. Είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε ένα τάσο κουβελά. Είμαστε. 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 Πού είστε? Να την αντάσα μας. Γεια σας, καλησπέρα. 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 Το παιχνίδι ξεκινάει αμέσως τώρα. Περιμένανε πώς και πώς να το πούνε. Όποιος γυρίζει, κερδίζει. Ρε, πήγα να σας πιάσω τα πράσα, γατόνια. Ήσασταν έτοιμοι. Πάντα. Είστε έτοιμοι να παίξετε και λεξομαχία. Εννοείται. Τεχτούρες, πάμε. Η κατηγορία είναι μια ευχή. Μια ευχή, τόσο απλά. Σαν να λέμε, εγώ, καλή χρονιά. Ποια είναι η ευχή, για πες μας Βάσο. Τα θερμά μας συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Έχω και διάθεση τραγουδιού να με κόψετε τώρα να αρχίσει ο πρώτος γύρος. Δώστε 100 ευρώ στη Βάσο να παίξει. Βάσο μου, έλα ξεκινάς εσύ σήμερα, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Κατηγορία και ξεκινάς πρώτη. Η κατηγορία είναι ανταυτής. Ανταυτής. Ένα ιστορικό πρόσωπο και μία ηθοποιός, προφανώς, που έχει ερμηνεύσει το πρόσωπο αυτό στον κινηματογράφο. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Ωραία. Είναι ένα δώρο από την Energy. Το μη. Θα το σηκώσει. Με το μη παίρνεις το δωράκι αυτό. Αυτή τη φορά έχει ένα ερωτηματικό. Όπα, σ' ακούμε. Το ρο. Α, είναι τριπλό, ε. Πριν αποφασίσεις αν σηκώσει ή όχι το ερωτηματικό που κρύβει είτε 500 είτε χρεοκοπία, θα πρέπει να ξέρεις ότι έχεις 295 ευρώ. Ας το αφήσουμε. Θα το σεβαστώ και θα συνεχίσουμε το παιχνίδι. 20. Το ταφ. Και αυτό εδώ. Επάνω είναι το ιστορικό πρόσωπο. Από κάτω είναι η ηθοποιός. Το νι. Μπράβο, γιατί είναι τόσα πολλά που εάν έτσι έχεις καλή σχέση με τον κινηματογράφο, μπορεί και το δεύτερο όνομα το έχεις μαντέψει. Θα μπορούσες. Της ηθοποιού. Είναι και νέα ηθοποιός. Όχι, αλλά έχω μαντέψει το πρόσωπο. Τέλειο, ίσως. Τέλειο. Φέρουμε τα μισά. Το όμικρον. Ξέρουμε όλοι πια το ιστορικό πρόσωπο, σωστά. Ναι. Η οποία συντομερικά ήταν και ηθοποιός. Σωστά. Λοιπόν, ποια ηθοποιός έχει παίξει την ηθοποιό, λοιπόν. Πάμε. Άλλη μια δώρο επιταγή. Το λάμδα. Βεβαίως. Πολύ καλά, σηκώνεις τα 150 ευρώ των σούπερ μάρκετ Γαλαξία, τα οποία κάνουν και delivery σε μια δύσκολη στιγμή. Θα αγοράσω το Α. Μήπως και βοηθήσει αυτό. Ναι. Όχι απλά θα βοηθήσει. Α, μη το λύσει το γρίφο κιόλα. Δεν είσαι για κάτι σίγουρη. Ναι, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Ωραία. Είναι 515 ευρώ. Ένα εξαιρετικό ποσό για ξεκίνημα. Μέριλιν Μονρόε, Άννα Ντιάρμας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι στο όνομα της ηθοποιού έχει πάει κάτι στραβά. Θα χάσει τη σειρά σου και χωρίς να προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες, θα ρωτήσω την Χαρά εάν ξέρει το όνομα. Δεν το ξέρω το όνομα, όχι. Οπότε θα γυρίσει κιόλας. Θα γυρίσω, ναι. Πάμε. Καλή αρχή και σε σένα. Για να πάρεις αυτό το δώρο, θα χρειαστούμε το σύμφωνο. Κάπα. Όχι, όχι, δεν είναι το κάπα. Γιώργο, καλή αρχή. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, εάν πετύχει το γράμμα, θα έχει τη δυνατότητα να σηκώσει και το ερωτηματικό, αν θέλει βέβαια. Πάμε. Το σίγμα. Εδώ τελειώσαν τα σύμφωνα.
Αν λύσεις το γρίφο, θα πάρεις 100 ευρώ. Αν αποφασίσεις να σηκώσεις το ερωτηματικό, μπορεί να χάσεις αυτό το κατοστάρικο της λύσης, αλλά αν έχει 500, πας για 550. Το σηκώσω. Το σηκώνουμε. Θέλει. Παίρνει το ρίσκο. Τα υπολόγισε, τα ζήγησε όλα. Από την πλευρά των χρημάτων, προφανώς και είναι λογικό να το σηκώσει. Γιατί τα 50 ευρώ δεν θα τα κλάψει ποτέ εάν τα χάσει. Γι' αυτό ανέφερα χαρακτηριστικά ότι τα 515 η Βάσο τα διεκδικεί σε περίπτωση χρεοκοπίας. Είναι ένα παράξενο ερωτηματικό. Γιατί ξεκαθαρίζουμε ότι αν έχει λεφτά, τα παίρνει ο Γιώργος. Αν δεν έχει λεφτά, αυτό το ποσό των 515 το παίρνει η Βάσο. Αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά, αλλά γενικώς είναι σπάνιο φαινόμενο. Τι έχει από κάτω. Έχει τα λεφτά! Λοιπόν, κατάλαβες ότι ήταν ρίσκο, όχι γιατί η χρεοκοπία θα σε ταλαιπωρούσε εσένα πολύ, αλλά θα ευνοούσε πάρα πολύ την Βάσο που θα έλυνε το γρίφο αμέσως μετά, όπως πιθανότατα, και σηκώνω και τη χρεοκοπία από την άλλη πλευρά, θα λύσεις εσύ το γρίφο αυτή τη στιγμή. Θα αγοράσω πρώτα το ε, γιατί έχω μια δυσκολία. Γι' αυτό το σηκώσα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει τα λεφτά. Μπορεί να το κάνει. Ποιο είναι αυτό το? Το ε. Εάν ο προβληματισμός σου ήταν στο ντε, εκεί που έκανε λάθος νωρίτερα και η χαρά, τώρα τα έχεις λύσει τα θέματα σου. Θα ακούμε. Το λέω. Marilyn Monroe, Anna de Armas. Μπράβο. Λοιπόν, είναι της σύγχρονης έτσι, γενιάς, η κουβανή. Έχει παίξει και στο James Bond, έχει παίξει τη Marilyn Monroe. Είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου. Blonde λέγονταν η ταινία, λέγονταν Marilyn Monroe, γιατί έχουν βγει πολλές ταινίες με τη Marilyn. Έτσι, η πιο πρόσφατη ήταν αυτή, 450, μπράβο. Ευχαριστώ. Το ρίσκο σου Γιώργο, σου βγήκε σε καλό, μπράβο και συγχαρητήρια. Με αυτό το ποσό, εννοείται, είναι πρώτος προσωρινά. Στο τέλος θα δείξει πώς θα πάει η συνέχεια. Μόλις αρχίσαμε, ακόμα δεν έχει παίξει πρώτη χαρά, ας πούμε, που θα παίξει τώρα.